Γι' αυτό και έφυγα από την αριστερά και πήγα στο λαϊκό κόμμα στον Καρμό, γιατί ο Κρατζαφέρης μου δίνει δυνατότητα αυτή. Πώς η Αμερικανική Τράπεζα Goldman Sachs οργάνωσε την επικίνδυνη ελληνική κοινοκοπία. Πώς οδηγηθήκαμε στα μέτρα αυτά. Θέλετε να καταλάβετε επιτέλους. Θέλετε να καταλάβετε ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει όπως το λένε κάποιοι. Απλά υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας για να μας πάρουν. Στα χαρτιά είναι έτσι, η χρεοκοπία για να μπορέσουν να πάρουν τον πλούτο της Ελλάδας. Δείτε εδώ, η άποψη δική μου και το πω δημοσίως για πρώτη φορά συνέλληνες. Είναι η επαναφορά του εθνικού νομίσματος. Όσοι που λέτε, το λέω ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν το έλεγα να πούμε. Ναι. Αν είχαμε νόμισμα δικό μας, θα κάναμε ό,τι έκανε η Τουρκία. Ακριβώς, θα μπορούσαμε να είχαμε τη λύση. Δεν υπάρχει λύση έτσι όπως είναι η κατάσταση. Για να στηρίξω το ευρώ εγώ, δίνω στο κογλίφο στους Γερμανούς, γιατί το κογλυφικά μου δίνουν 5% λιγότερο σε μπανκ χρήμα, για να υπάρχει το ευρώ. Δεν θέλω εσείς. Δεν θέλω εδώ, στο κεφάλι αυτό, να δείτε ότι αν είχαμε τη δραχμή, γιατί δεν έχουμε λύσεις. Ναι, έτσι είναι, υπάρχουν λύσεις. Όντως. Υπάρχουν λύσεις. Θέλω να καταλάβετε, σας λέω, συνέλληνες. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως μας λένε κάποιοι ή τόσο σύνθετα. Είναι με βάση τη λογική. Συνεχίζω. Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν κεφάλαια. Η αλήθεια για το πετρέλαιο στο Αιγαίο. Πέστε με ρωματικό, πέστε με φεδρό, πέστε με γραφικό. Εγώ θα τα λέω. Θα τα λέω. Θα τα λέω. Γιατί κανένα κανάλι δεν μιλάει πλην του Χαρδαβέλα. Σε φλωτό, γιατί στόχος η εθνική αλωτρίωση. Όλα συμπτωματικά είναι. Όλα συμπτωματικά είναι, μωρέ. Σοβαρολογείτε τώρα. Θα τα δείτε όλα εδώ μέσα. Φέρα τους μετανάστες για ποιο λόγο? Για να μην αντιστέκεται ο Έλληνας, καταλάβετε το. Και εδώ μέσα θα δείτε τι ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κόσμο και τι θα γίνει για τις μετανάστες. Με στοιχεία. Οι ηθαγένειες μετανάστες πρώτης γενιάς, αναλυτικά και διεξοδικά. Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε, συνέλληνες. Όταν η Ελλάδα ως κράτος έδινε την άδεια σε πράκτορα της CIA από τα υψηλόβαθμα στελέχη, τον Μπάλαν, να κάνει χαρτογράφηση του Αιγαίου και να ξέρει τώρα ο Αμερικανός πού είναι τα φιλέτα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των άλλων κοιτασμάτων στο Αιγαίο και να μιλάμε για συνεκμετάλλευση Αιγαίου, ότι είμαστε με 10-18. Τα γράφω αυτά εδώ μέσα. Αν θέλετε 10-10-80. Εκεί πάμε. Καλέ, ελάχιστο ποσοστό. Εκεί πάμε. 10-10-80. 10 Ελλάδα, 10 Τουρκία και 80 Αμερική. Η εταιρεία αυτή, δεν υπάρχει Αμερική, η εταιρεία που θα αναλάβει την εξόρυξη. Η οποία εταιρεία που είναι πετρολοεξορυκτική εταιρεία, είναι και αυτή ένα παρακλάδι γνωστών εταιριών, σε επίπεδο να θέσει, των οικογενειών του Ροκφέλερ. Δεν συνωμοσιολογώ, βρε, να σου το πω και πολιτικά. Πριν 10 χρόνια, όσοι με ξέρουν, έλεγα για τις οικογένειες αυτές και μου λέγανε συνωμοσιολογώ. Σήμερα βγαίνουν και ένα τραπεζίτες κάποιοι. Ποιοι είναι οι τραπεζίτες? Ποιοι είναι οι τραπεζίτες, ξέρετε? Ποιοι είναι, ρε Σιαντώνη? Ποιοι είναι οι τραπεζίτες επιτέλους? Γιατί δεν τολμούν να πούν την αλήθεια. Οι τραπεζίτες, οι κερδοσκόποι. Το κακό στο φλάρο. Δεν υπάρχουν κερδοσκόποι. Έλεος πια. Ποιοι είναι αυτοί οι ονόματα, τα ξέρετε? Εδώ λοιπόν θα βρείτε ονόματα και στοιχεία. Και για τη Μούντις και για όλες αυτές τις εταιριούλες που γράφουν κάποιοι, αλλά είναι οι κερδοσκόποι. Να λοιπόν γιατί λέω παραλάβετε τα βιβλία. Για μικρό αριθμό αντιτύπων έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε 7 έργα 45 ευρώ από 150 ευρώ λόγω της οικονομικής κρίσης. 45 ευρώ. Μόνο το βιβλίο μου κοστίζει 20 ευρώ και το δίνω δωρεάν. Πρόκειται για μια εκπληκτική υπερπροσφορά, αγαπητοί φίλοι, μόνο με 45 ευρώ. Είναι μια καινούργια, εντελώς καινούργια υπερπροσφορά των εκδόσεων Κάδμος που περιλαμβάνει 7 έργα. Στην τιμή των 45 ευρώ για σας, αντί της τιμής των 150 ευρώ. Είναι η Ελλάδα στην παγκόσμια σκακέρα της γεωπολιτικής, το καινούργιο βιβλίο του βουλευτού Κυριάκου Βελόπουλου, 400 σελίδων. Το 600 σελίδων βιβλίο του καθηγητού Παπαγαρυφάλου, η κομμουνιστική τοπία. Επίσης το Αιγαίο Λειτουργική Λίμνη του κ. Χιλαδάκη και το Ελλάδος Εγκόμενο του κ. Λεκάκη. Είμαι στη διάθεση, δείτε εδώ. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Για δες εδώ τι λέω. Επιχείρηση χρεοκοπία Ελλάδος. Για ποιο λόγο θεωρητικά χρεοκοπεί η Ελλάδα? Καταλάβετε το. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει, το είπε ο Πόλσον. Να η Μούντις. Να τη Μούντις, εδώ είναι, εδώ. Μούντις. Στάνταρντ & Πουρς. Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι κύριοι, το διαβάστε εδώ μέσα. Πάμε παρακάτω. Γυρίζω σελίδες. Τράπεζες. Εδώ, ξένες χορευτές κτλ. Γράφω τα πάντα εδώ μέσα για να ξέρει ο Έλληνας ποιοι είναι οι κύριοι αυτοί. Όλοι. Όλοι με ονόματα και στοιχεία. Εδώ πέρα υπάρχει ο μύτος που οδηγεί στην αλήθεια. Στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι υποκειμενική. Ναι. Εδώ λοιπόν προκαλώ τον οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να με καλέσει και να τα πω. Τολμάει κανείς το κάνει αυτό?
Το επαναλαμβάνω. Ο Χαλαβρός το έμπισε. Ναι, βέβαια. Και είναι η κόλλα, η κερδοσκόπη. Εδώ θα βρείτε στοιχεία όλα αυτά. Ναι, ναι. Η λεφτά έργα 45 ευρώ. Το βιβλίο μου δωρεάν, ίσως και το δίνω. Η κομμουνιστική ουτοπία του Παπαγκαρυφάλου. Το Αιγαίο. 600 σελίδες βιβλίο του Καλλιτέχνη. Μα δεν είναι το δικό μου, 400. Και το Αιγαίο, η ελληνοτουρκική λίμνη του Χιλαδάκη, του καλύτερου τουρκολόγου μαζί με τον Ευκλή Σάρη, ξέρει τουρκικά. Ξέρει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα με τα τουρκικά. Το βιβλίο που αποδεικνύει συνέλληνες με βάση την επιστήμη ότι η γενετική επιστήμη δείχνει και αποδεικνύει ότι οι Έλληνες είναι απόγονοι αρχαίων Ελλήνων. Γιατί εδώ θα καταλάβετε τι σημαίνει γενετική επιστήμη και πώς αποδεικνύεται ότι δεν αλλοιώνει το DNA στο πέρασμα των αιώνων. Εδώ μέσα λοιπόν θα καταλάβετε, συνέλληνές μου, και αυτό έγχρωμο 7 έργα, 7 είναι, 45 ευρώ από 150 και πλέον ευρώ. Προλάβετε τώρα, το επαναλαμβάνω, για μικρό αριθμό αντιτύπων ισχύει προσφορά. Για μικρό αριθμό αντιτύπων, δεν ισχύει για περιόριστο αριθμό αντιτύπων. 7 έργα, μόνο 45 ευρώ, μόνο τώρα για την εκπομπή και μόνο εάν τηλεφωνήσετε στο 2310-25-23-20. Πρόκειται για μια εκπληκτική υπερπροσφορά, εντελώς καινούργιο βιβλίο. Δεν διατίθενται πουθενά αλλού τα βιβλία αυτά παρά μόνο σε εκδόσεις Κάδμος. Είναι μοναδικά, είναι πολύ αξιόλογα, γραμμένα από σοβαρούς επιστήμονες, όπως ο καθηγητής, ο πρώην καθηγητής Φαντίου Παναγιώτης Παπαγκαρυφάλου, το Αιγαίο Ελληνοτουρκική Λίμνη του κ. Χιλαδάκη, του εξαίρετου Γιώργου Λεκάκη, το Ελλάδος Ευγόμιον, η Ιατρική Κλοπέδια για τα Γονίδια και η Κληρονομικότητα, πολύ σημαντικό γι' αυτό. Όταν μιλάμε για Τούρκους και για Τουρκία και βγαίνει νομάρχης, ρε παιδιά, το Θεό του, και ζητάει απικισμό ή επικισμό από Τούρκους των νησιών του Αιγαίου, όταν υπάρχει νομάρχης και τον ψηφίζετε, σας φταίει μετά το Πασόκ, ο λαός, λέω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Δημοκρατία, για τα μέτρα που λαμβάνονται. Νομάρχης αν έχεις το Θεό σου και τον ψήφισε λαός αυτόν. Ο ελληνικός λαός να ζητάει επικισμό του νησιού του. Το καταλαβαίνεις αυτό, και τον Άκο. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Δηλαδή δια της ελληνικής οδού να καταληφθεί το νησί. Και επίσης, όταν υπάρχει υπουργός που χαρακτήρισε αυτιστικούς τους στρατιωτικούς, αυτιστικούς, ρε παιδιά, κόβουν επιδόματα των πιλότων και τα χαρίζουν στα Golden Boys. Αυτά θα συνεχίσω να τα λέω εγώ. Γιατί κάνω ένα κανάλι και πρέπει να συνεχίσετε, κύριε Βελόπουλε, γιατί αυτά είναι που κάνουν την ειδοποίηση. Και τον Ακό, να σου πω κάτι εγώ. Εκνευρίζομαι. Οι στρατιωτικοί μας που περνάνε τόσα πράγματα να μην παίρνουν αυτά τα χρήματα και να τα παίρνουν όλοι οι άλλοι. Γιατί βγάζει το Μέγκα, το Άλτερ, ο Αντένα, ο Αλφα, δηλώσει του Σόρος. Γιατί δεν μάθανε ποιος είναι ο Σόρος, παιδιά. Γιατί κανένα δεν τόλμησε να κάνει έρευνα ποιος είναι ο Σόρος. Να σου το πω εγώ, θέλεις. Ελέγχεται αν μην μειέψει, λοιπόν. Άσε με τώρα, μωρέ. Εδώ μέσα τα γράφω εσύ. Τα γράφω, κύριε Αντωνάκο. Τα γράφω εδώ μέσα. Θα καταλάβετε τι συμβαίνει, συνέλληνες. Η Ελλάδα στην παγκόσμια σχέση γεωπολιτική. Σόρος. Δεν τολμάει κανείς να πει την αλήθεια. Πώς ελέγχει με τα κεφάλαιά του και τηλεοπτικούς σταθμούς και ο Σόρος. Και η παρέα του. Πώς έχει κουμπαριές με υπουργούς και συγγένειες. Αυτά τα ξέρετε, μωρέ. Τα μάθετε από εδώ μέσα, επί το στα έωσα γι' αυτό λόγο, γιατί μένουν αυτά και δεν μπορώ να τα πω όλα στην εκπομπή. Δεν μπορώ να κινδυνεύει τηλεόραση. Ναι, βεβαίως. Δεν θέλω η τηλεόραση να υποστεί τις συνέπειες της όποιας δικής μου αναφοράς ή αποκάλυψης. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό και όλα τα έχω γράψει. 7 έργα 45 ευρώ από 150 και πλέον ευρώ. Προλάβετε τώρα, συνέλληνες μου. Τώρα ισχύει η ειδική τιμή. Τώρα. Γιατί είναι μικρός ο αριθμός των αντιτύπων προσφοράς. 150 ευρώ κάνουν. Μετά την εκπομπή 150 ευρώ. Όσο διαρκεί η εκπομπή, 45 ευρώ. 2-3-10-25-23-20. Κύριε Βελόπουλε. Και επειδή ο κόσμος πονάει και έχει ματώσει πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση, εδώ που φτάσαμε θέλω να μας πείτε, κάνατε μια αναφορά προηγουμένως, υπάρχουν λύσεις για την οικονομία? Είναι βέβαιο ότι τις έχετε. Υπάρχουν. Και θέλουμε λύσεις πλέον και όχι λόγια. Δηλαδή κάποια στιγμή να καταλάβουμε ποιος εκπροσωπούμε. Ο Έλληνας βουλευτής είναι βουλευτής του ελληνικού λαού, όχι των τραπεζιτών. Λοιπόν, έκδοση εθνικού ομολόγου. Ναι. Όπως κάνουν οι περισσότερες σοβαρές χώρες. Αλλά επειδή κάποιοι φοβούνται οι τραπεζίτες, οι φίλοι τους μην χάσουν τα λεφτά, γιατί ξέρεις, άμα βγάζεις εθνικό ομόλογο θα πάτε παίρνεις όλοι εκεί, με παραπάνω τόκο. Πλαφόν 500.000 ευρώ για όποιον πάρει εθνικό ομόλογο, δηλαδή 500.000 και πάνω και πάνω. Για να μπορέσουν κάποιοι πλούσιοι να δείξουν πόσο φιλέλληνες είναι οι Έλληνες, είναι, κύριε Αντωνάκο. Έτσι. Δεύτερον, να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Φορολόγηση των τόκων που εισπράκτουν οι δανειστές του δημοσίου. Ξέρεις ότι οι τράπεζες όταν δανείζουν το ελληνικό δημόσιο δεν πληρώνουν τόκο. Φορό. Πληρώνουν, Δεν πληρώνουν.
Δεν πληρώνω, κύριε Αντωνάκο. Κύριε Αντωνάκο μου, είμαι εξοργισμένος. Γιατί προσπαθώ να μιλήσω στους Έλληνες και δεν καταλαβαίνω εσύ μου λες τι είναι, και είναι δυνατόν να κάνω αυτά τα πράγματα. Μου λέει γιατί λες μωρέ, είσαι εξοργισμένος. Είμαι εξοργισμένος. Είμαι, για σας λέω, η τράπεζα, Βελόπουλος Μπακ, δεν λέω...